Δίνει για τον Βουρό το γύρισμα. Εφρέμ προσπαθεί να βρει τρόπο να γυρίσει. Θα τα καταφέρει. Ευκαιρία τα από Έλλον Ατέλ. Θα χαθεί. Έχει και δεύτερη ευκαιρία. Αλωνεύτη στα κουνάκι για μπάλο. Μπαίνει περιοχή. Πλασάρι. Φοβερό γκολ. Τον Ενσούε. Το απόλυτο παραμένει κοντά στην περιοχή του Γκρέμσλ. Ο Ζαχίδ με τον Καζού. Πάλι για τον Ζαχίδ. Ευκαιρία για το Αποέλ. Το σούτ 1-0. Ο καλύτερο παίκτη του Αποέλ στο σημερινό παιχνίδι. Μπάλοκ για να μπει ο Εφρέμ. Μια κάθετη από τα μετόπιστε. Ο Νατέλ. Ευκαιρία για το Αποέλ απέναντι στον Γκρέμσλ. Τελειώνει το παιχνίδι. Υποψηφίους για να το εκτελέσουν. Τον Νατέλ και τον Ζαχίδ. Φεύγει ο Ζαχίδ. Ο Νατέλ με δύναμη. Μπάλα δοκάρει και στα δίχτυα. 1-0 στο 17ο λεπτό με τον Λέο Νατέλ να διπλασιάσει τα τέρματά του. Εκτελεί, έπεσε σωστά ο Βάρκιτς, μπάλα όμως πέρασε κάτω από το σώμα του. 2-0 για τον Αποέλ. Νέα προσπάθεια, νέο μπλοκ. Νατέλ βρίσκει χώρο, αποκρούει ο Βάρκιτς. Νέα προσπάθεια, 3-0 για τον Αποέλ. Στο 71ο λεπτό με τον Νικόλα Ιωάννου. Εφρέμ για τον Μπάλοχ. Θα κάνει το πλασέα, χάνει την μπάλα ο Βάρκιτς και θα έρθει στην επαναφορά ο Λούκα Σόουζα στον 93. Εκτελεί ο Μωράης και στέλνει την πάρα στα δίχτυα. 1-0 του Αποέλ. Ο οποίος έχει μπόλικο χώρο μπροστά του. Ενσούε, η προσποίηση. Θα επιχειρήσει και το σούτ την πάρα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον Ενσούε. Στην έδρα της Σασουόλο για το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Δούμε εδώ την προσπάθεια για το Αποέλ, γύρισμα του Ζαχίδ, γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ στην πρώτη ουσιαστικά. Έδωσε και την πάσα, πολύ ωραίο το γύρισμα από τον Βιντιγκάλ. Ευκαιρία με τον Τάμαρη, δεν κάνει το κοντρόλ. Γύρισμα για τον Γιάκολης, η σέντρα του τελευταίου κεφαλιά, τέλος το παιχνίδι από τον Βιντιγκάλ. Ανάμεσα σε δύο, διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας, κάνει ωραία κίνηση, θέλει να μπει στην περιοχή. Κρατάει ακόμα την μπάλα, δεν έχει δώσει πάσα. Θα σηκώσει τώρα την σέντρα, κεφαλιά από τον Εφρέμ, μια κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 από τον Ρόμαν Μπέζιακ. Τώρα εκτελεί το κόρνερ, έγινε κεφαλιά, 2-2. Ευρώτητη όλη άμυνα της ΑΕΚ και ο Αποέλ φτάνει στην ισοφάριση στο 85ο λεπτό. Δόξας, η μπάλα πήγε στον Εφρέμ. Έστειλε τη σέτα στην περιοχή. Ο Μπάλοκ βγαίνει πρώτος και σημειώνει το 1-0. Το 1-0, υπάρχει εφορία και ικανοποίηση. Και το Αποέλ επιτίθεται και πάλι με τον Γιώργο Εφρέμ, με προϋποθέσεις και με πολλούς παίχτες. Η πάσα και πάλι προς το μέρος του Μπάλοκ. Και στην περιοχή τώρα το γύρισμα ο Ζαχίδ. Το Αλωνεύτης έχει ευκαιρία και θα σημειώσει τόσο απλά το 2-0. Ζαχίδ από την πάσα του Αρτιματά. Πάσα είναι καλή για τον Αλωνεύτη που μπαίνει στην περιοχή. Έχει ευκαιρία το Αποέλ. Το γύρισμα από τον Αλωνεύτη. Ο Μπάλοκ θα σημειώσει το 3-0. Δεύτερο του γκολ στον αγώνα. Για τους λάτρες της στατιστικής. Από εκεί πέρα αυτό που ρώτησε ήταν το Σαρτινέρο. Αν μπορεί να συνεχίσει. Γιατί... Για να δούμε εδώ τη φάση. Νατέλ. Το σούτ 1-1. Ισοφαρίζει το Αποέλ με τον Βραζιλιάνο. Από τον Παπουλή, ξανά στον Σόζα, πάσα στον Μπάλοκ, Ζαχίδ. Αποέλ ξεδιπλώνεται στον Μπάλοκ στην περιοχή για να δούμε πλασέ. 2-1 το Αποέλ μπροστά στο σκορ. Ανατρέπει τα δεδομένα με τον Ούγκρο. Συνέβη δευτερόλεπτα νωρίτερα. Ο Ζαχίδ τώρα εκτελεί 1-0 το Αποέλ. Στο 18 ο Ρέινολτς, ήρθε ο Ζαχίδ, ο Τάμαρη, μπερδεύτηκε ο Ζαχίδ, τώρα το σούτ 1-1. Μεγάια Ζαχίδ ισοφαρίζει το Αποέλ. Ο Ιγκόρ πάει να κάνει το λάθος και το κάνει. Ο Βιτιγκάλ τώρα απέναντι από τον Τόνιο. Βιτιγκάλ, η μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ. Το πλασέ 1-1. Ολέθριο το σφάλμα από τον Ιγκόρ. 50 μέτρα φόρα από τον Νατέλ. Εκτελεί στα δίχτυα 2-2. Ο Νατέλ είναι αυτός ο οποίος ισοφαρίζει στο 89 για το Αποέλ. Και πιέζει και κερδίζει την μπάλα το Αποέλ. Ο Αλτάμαρη περνάει στην περιοχή. Ο Τάμαρη το σούτ, μεγάλη επέμβαση. Το Εφρέμ 3-2. 2-3 το Αποέλ και σφραγίζει την πρόκριση. Ο Νατέλ απέναντι από τον Βάλε. Χωρίς φόρα 1-1. Πολύ καλό το πέναλτι του Νατέλ. Το Αποέλ είναι κάτω. Σέντρα του Πέδρο. Για άμυνα από τον Καρλάο. Σηκώθηκε ο παίκτης του Αποέλ που είχε θέμα και τώρα φεύγει ο Τάμαρη που είναι ταχύτατος. Απέφυγε τον Μάρκοβιτς, ο Βασιλείου παναγυρίσει. Ο Τάμαρη 2-1. Το γυρίζει και πάλι στο 68 Μούσαλ Τάμαρη, ο πρωταγωνιστής του ντέρμπι στο Τσίριο. Η πρόθεσή του ξεκάθαρη. Θέλει να ανεβάσει τον Εδώ η παλιά είναι εξαιρετική για τον Τάμαρη. Φάτσα με τον Βάλε. Θα τον αποφύγει. Μένει στα πόδια του Τάμαρη. Γύρισε την μπάλα πίσω. 3-1. Ο Σόουζα είναι αυτός ο οποίος δίνει αέρα δύο τερμάτων στον Αποέλ.
Καζού, μπαλά δεν πέρασε, απομάκρυνε ο Ατζαγκούν. Γιακολής, η σέντρα είναι καλή, κεφαλιά 1-0. Είναι ο Καρλάο αυτός που σκοράρει. 1-0 στο 8. Στο 84ο λεπτό επιμένει το Αποέλ. Η σέντρα στην περιοχή, ο Πέτρου. Να το 1-0. Σκοράρει το Αποέλ με τον Γιώργο Μερκή. Ο Μωράης θα κερδίσει την μπάλα, θα πλασάρει από μακριά και θα ανοίξει το σκορ με αυτό το εκπληκτικό γκολ. Ο αρχηγός του Αποέλ. Στον Καζού. Απομακρύνθηκε. Από μακριά ο Αλτάμαρη, αποκρούει ο Βοζίνια, χάνει την μπάλα. Γκολ από τον Νικόλα Ιωάννου. Στο 42ο λεπτό το Αποέλ σημειώνει δεύτερο τέρμα. Και τον Βιντιγκάλ, ο Βίλερ, τον προλαβαίνει ο Ζαχίτ και πατάει έξοχα στον Σόουζα. Του επέστρεψε ο Βραζιλιάνος, ο Αλονεύτης ζητά απέναντι. Η πάσα για τον Μωράης που μπήκε στην περιοχή και έδωσε στον Αλονεύτη. Πρόλαβε τον Βοζίνια και σημειώνει γκολ ο Στάθης Αλονεύτης. Εδώ... Σόουζα. Ωραία παλιά μέσα στην περιοχή, το πλασέ. 1-0 για τον Αποέλ στο 10ο λεπτό. Παιχνίδι. Κεφαλιά του Ζαχίντ. Πήτησε πιο ψηλά από τον Μαργκάσα. Πάει να γίνει το λάθος και έγινε. Ο Τάμαρ θα περάσει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και στην... Γιάκολης έχει χώρο. Επιχειρεί το σουτ. Θα κάνει το 3-0. Πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στο 74ο λεπτό. Πράξη και απόψε. Παίρνει το ελεύθερο. Εκτελεί, νικάει τον Λίτρα, 4-0 για τον Αποέλ. Από τον Βιντιγκάλ, ελευθερώθηκε ο Μπέζα και βρήκε τον Ζαχίτ. Ο Αλονεύτης ζητά μπάλα, θα του την δώσει, θα πλασάρει και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Στάθης Αλονεύτης. Έχουν μείνει μπροστά. Ο Κυριάκου γυρίζει προς τα πίσω. Εδώ γίνεται λάθος και το Αποέλ έχει μεγάλη ευκαιρία με τον Ντεβιντσέτη και τον Βιντιγκάλ δίπλα του να σημειώνει τον γκολ. Το Αποέλ είναι στον μεγάλο τελικό. Κάνει καλή δουλειά εκεί αμυντικά ο Λουκάς Σόουζα και τώρα ο Τάμαρη με τον Ντράουγκο. Ο Τάμαρη θέλει να περάσει. Θα τα καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Περνάει και από τον Ρομπέρ Τάμαρη μέσα στην περιοχή. Προϋπόθεση για το αποελευκαιρία. Ο Ντεβινσέντη, γκολ 1-0. Τη δουλειά την κάνει ο Τάμαρη. Ο Ντεβινσέντη σκοράρει όμως. Τώρα εκτελεί όμως Αλτάμαρη, δοκάρι. Ο Μωράης 2-0. Ο Αποέλ παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ένα δεκάλεπτο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Που πήρε, έκλεψε πέραν πάλι το Αποέλ με τον Ιωάννου. Να κάνει ωραία κίνηση, να κάνει και το σουτ. Πω, γκολ από τον Νικόλα Ιωάννου. Γκολ highlight στο παιχνίδι. 3-0 το Αποέλ που πάει πλέον να κάνει δικό του αυτό το τεράστιο ντέρμπι. Πάει και ο Τραμετζάνη. Για τον Τάμαρη, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Ο Αρδόνος κρατάει στον Γιάκολη. Η σέντρα που βγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Να υπτώσει και πάλι φωνές. Στην απέναντι πλευρά. Η πάσα, το πλασέ, δοκάρι και γκολ. Σόουζα 1-0 για το Αποέλ. Το γκολ που θα λεπτό στην επανάληψη. Αυτό το φάουλ για το Αποέλ με την εκτέλεση του Ντεβιτσέντη. Κεφαλιά, γκολ. Θα καταλήξει στα δίχτυα 0-2. Και τρεις ισοπαλίες. Να δούμε τώρα τον Φακινέτη. Πάσα για τον Αλονεύτη. Ο Εφρέμ προσπάθησε και πέρασε υπέροχα. Ο Εφρέμ γυρίζει, ο Μπέζο ακόμα 0. Εφρέμ. Πάσα για Μπάλοκ. Είναι έξω πολύ από την περιοχή του ο Πρόσεκ. Κράτησε ο Μπάλοκ. Σήκωσε την μπάλα για τον Αλονεύτη. Η ευκαιρία 2-0 το Αποέλ. Με τον Μπέζακ στο 57. Αλονεύτη στο πλασέδι. 3-0. Με τον Αλονεύτη άλλαξε την μπάλα. Να δούμε τον Εφρέμ στην περιοχή. Το σουτ, το Πρόσεκ, ο Μπάλοκ. 4-0. Στο 42, Ντεβιντσέτη εκτελεί, γκολ 1-0 και αυτή τη φορά μετράει προβάδισμα για τον Αποέλ. Ντεβιντσέτη θα πανηγυρίσει με τους περίπου 30 Κύπριους στις κερκίδες του Γκράτσκι Στέντιο. Του Αποέλ να πάρουν ρυθμό, τα κουνάκι πάει ο Τάμαρη να κοδαλευτεί με την ταχύτητά του. Δεν θα τα καταφέρει στην πρώτη, θα καταφέρει στην δεύτερη, μεγάλη ευκαιρία και γκολ από τον Παύλοβιτς. Να λοιπόν το ιδανικό ξεκίνημα θα λέγαμε για το Αποέλ. Ξανά το ίδιο σκηνικό. Ανακόπτουν προσπάθεια της Σουτζέσκα επέκτες του Αποέλ και ξαναβγαίνουν μπροστά με τον Τάμαρη στην άλλη πλευρά πλέον. Τώρα θα πάει μόνος. Του δίνει στήριγμα ο Παύλοβιτς, ευκαιρία και να τον γκολ. 2-0. Ό,τι έπρεπε να γίνει και νωρίτερα γίνεται τώρα. Δευτερόλεπτα πιο μετά. Γκεντσογλου. Καλή κίνηση πάσα για τον Ντεβιτσέντη. Καλή πάσα στο Ιντρίπα εκεί για τον Μιχαήλοβιτς. Παράλληλη παλιά Ντεβιτσέντη. Και τον γκολ τώρα τον Παύλοβιτς. Ο Παύλοβιτς ήταν που κάνει ιδανική την συμμετοχή του στο απόψινό παιχνίδι. Σέντι εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά και να τον γκολ. Να τον γκολ από τον Γιώργο Μερκή.
λεπτό των καθυστερήσεων. Σφυρίζει ο Γερμανός, Ντε Βινσέντι εκτελεί, ψύχρεμα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 του Αποέλ. Παγώνει το Μπαχράμοφ. Βλέπετε ο Μάτιτς. Πάσα για τον Παύλοβιτς με τη μία, για τον Μπέζακ θα δοκιμάσει. Το κάνει, δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή. Επιμένει το Αποέλ με Μάτιτς που θέλει χώρο, το βρίσκει. Γκολ! 68 λεπτό, Ούρος Μάτιτς. Εκπληκτικό γκολ όπως εξελίχθηκε η φάση. Κιντσογλου. Μιχάιλοβιτς, Γκεντσογλου. Το 1-2, Σόουζα σε ευνοϊκή θέση. Πλασάρει ο Σόουζα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό. Μάτιτς ξανά στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Μάτιτς. Και πάλι ο Ντόσα Τζούνιορ καθαρίζει τη φάση. Πήγε να πιάσει ένα σούτ με τη μία. Έχει νέο σούτ και φοβερό γκολ. Δράγκαν Μιχάιλοβιτς με τον Αντωνίου. Να θέλει να γυρίσει το ύψος του πέναλτι και τον Αποέλ να απομακρύνει την μπάλα. Βιντιγκάλ για τον Παύλοβιτς με τον Ντόσα Τζούνιορ. Ο Παύλοβιτς αξιγόρου για να σουτάρει, το κάνει, το σουτ γκολ. 3-0. Η βαλιά για τον Παύλοβιτς, γκολ. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Αποέλ. Ντε Βινσέντι, γκολ. Ξεγελά τον Ζουμπέρ, 2-2. Μιλάει πάσα το σουτ πάνω στην κίνηση. Δεν αποκρίνει σταθερά ο Ζουμπέρ και η ολική ανατροπή έρχεται στο 58. Ταμάρι, Μιχαήλοβι στην περιοχή θα γυρίσει. Η μπάλα πάει στον Χαλένιους, ευκαιρία, γκολ. Το Αποέλ ανοίγει το σκορ. Στα με Παύλοβιτς ψάχνει να ελευθερωθεί, θα γυρίσει. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. 2-2 Αποέλ, ισοφαρίζει. Ο Μερχής πρέπει να είναι. Κάνει το 2-2. Αλωνεύτης για Γιάκολιτς και πάλι Αλωνεύτης, κρατά, τώρα η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κλέμα, θα βγει γκολ! Το Αποέλ παίρνει νίκη, στο 99 ο Μερκής και πάλι. Ανατρέπει το αποτέλεσμα και παίρνει τρίποντο. Στον μάτι της εκτέλεση εκτελεί ο Μερκής, γκολ! 1-0 στο 26, ζεστός. Καυτός θα έλεγα ο Μερκής από τα δύο γκολ στο παραλίμνη. Ο Ντερβίτ παίζει με τη φωτιά, είχε κάνει λάθος Χαλένιους, πλασάρει γκολ στο 20, 1-0. Και όλα αυτά τα στοιχεία δεν αρέσουν στον Τόμας Ντόλ που βλέπει ακόμα στο 87 το ρευστό 1-0 να είναι το αποτέλεσμα του αγώνα. Και την... Εδώ νέο μοιραίο λάθος, 2-0. Δύο μοιραία λάθη κρίνουν το αποτέλεσμα. Έτραφο δάσμιστον, Ψνικός, Ιωάννο. Τσάρνα. Παχμάς δίδυμ, Δράκαν Μιχάλης, Απάλα, δα έλα χαμένα αντάρτη. Πασμίλα, Αντράντα, Γιώργο, Κιτάλα. Παίρνει φορά ο Μάτιτς, με σέντρα. Η κεφαλιά από κοντά 1-0, Γιώργος Μερκής. Αυτός δίνει τη λύση για το Αποέλ, στο τρίτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Αλτάμαρη. Μάτιτς έκανε το σούτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ένα καταπληκτικό γκολ που θυμίζει. Πιντιγκάλ πέρασε. Έκανε το σούτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι το highlight της βραδιάς. Μάτιτς in the corner and a diving header is in the back of the net. And they have a hope in this game and in this group again. It's Lucas Souza who went. And it's Juros Matic swings it into the middle again. Ευνοείται από την κόντρα, έχει τώρα ευκαιρία το Αποέλ να βγει με αξιώσεις στην επίθεση. Αλτάμαρη, πάσα για τον Χαλένιου στην περιοχή, το πρώτο σουτ και το γκολ. Έχει μπροστά του το Βαλεριάνο, είναι πλάγια στην περιοχή, συνεχίζει, καλή μπαλιά, διώχνει άμυνα. Αλτάμαρη κερδίζει, έχει ευκαιρία μεγάλη και θα πετύχει το 2-0. Με πανέμορφη προσπάθεια ο Μούσα Αλτάμαρη προσποιεί. Σφύριξε ο κύριος Νικολάου. Εκτελεί ο Μάτιτς κεφαλιά και να το 3-0 τώρα που γίνεται από τον Σάβιτς. Well. Το shoot goal. 1-0 με δύναμη. Πολύ όμορφο τον γκολ από τον Σόουζα που ανοίγει το σκορ στο 18ο λεπτό.
Λούκα Σόουζα, αυτός που ανοίγει το σκορ και αφιερώνει το 4.000 γκολ σε επίσημους αγώνες στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αλεφ Σόουζα, Τάμαρη. Βρήκε το Χαλένιους και πάλι ο Τάμαρη. Χαλένιους, το δυνατό σουτ γκολ, 2-0 το ΑΠΟΕΛ στο 81ο λεπτό. Σόουζα. Πάσα ο Σόουζα στην περιοχή, το γύρισμα 1-0. Ο Παύλοβιτς είναι αυτός ο οποίος σκοράρει με τον Λούκα Σόουζα.